Θα τρακάρω. Καλημέρα και είναι μια πολύ πολύ έξω συνεφιασμένη Κυριακή. Σάββατο βασικά, αλλά πιστεύω άμα καταφέρω αυτό το βίντεο θα το σηκώσω Σάββατο. Σαν πολύ καιρό έχω να σηκώσω ένα βίντεο μέσα στα αμάξι, στο γαλί του άμαξου, και σήμερα θα δείξουμε και λίγο την ευθεία. Άντε, έχω πολύ καιρό να τραβήξω όλο παιχνίδι, κυρίες Γιώργο, πες. Αυτή εδώ είναι η Φαναρίου. Πριν ένα διάστημα, σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που είναι τα φανάρια, άμα δείτε πάνω τα φανάρια, τα φώτα, εδώ πάνω από τα φανάρια, λείπουνε γιατί κάποιος έρμος είχε τρακάρει πάνω στο φανάρι. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά για το αυτοκίνητο του δυστυχώς πρέπει να είναι σε αχρήστια αναψεπράσινο. Η Φαναρίου είναι γνωστή ως ο δρόμος με τις λακκούβες. Άσχετο ότι είναι ο δρόμος που πηγαίνει στο χωριό μου στο Παλαιοκλήσι. Αλλά γενικά μια ζωή αυτός ο δρόμος συνέχεια έχει εκατομμύρια λακκούβες. Δεν φταίνει και οι εργάτες, δεν κατηγορούμε όποιον να είναι. Οι λακκούβες δυστυχώς είναι ότι είναι τόσες οι αποχετεύσεις και τόσο δεσπίτια που δεν είχε γίνει ποτέ μια από την αρχή. Και όταν πάντα μετά δεν υπήρχε κάποια συνεννόηση να πούν να περνάω την άσφαλτο παιδιά, θέλει να περάσει τις αποχετεύσεις να είναι έτοιμες. Ελλάδα. Δεξιά εδώ είναι Άγιος Δημήτριος. Δεξιά εδώ είναι Ψησταριά, Αντάρας και Καφέ Μύθος. Κοίτα, θα κάνουμε και διαφήμιση όλα τα μαγαζιά στις καρδίτσες. Εδώ αριστερά το Γωνιακό κάποτε ήταν το Market Κοτρότσος που έγινε και γνωστό Market Κοτρότσος, και εδώ έχει τόσα αμάξια γιατί πιθανόν έχουν καφέ για κάποιο μνημόσυνο. Δεν έχει τόσα αμάξια εδώ συνήθως. Να είχαν βάλει και ένα άλλον εδώ αριστερά. Εξέδρα, δεν θυμάμαι πως λεγόταν τώρα το μαγαζί του καφέ αυτό που ήταν το Χατζόπουλος. Και προχωράμε ευθεία. Προχωράμε ευθεία να πάμε προς το κέντρο. Πάμε και πρέπει να δώσω σε ένα ξάδερφο ένα σκουφί που ξέχασε σπίτι μου. Οπότε θα γυρίσουμε. Τι κάνεις ρε φίλε? Τι να σε κάνω, πως είναι αρούλι? Να σεβόμαστε λίγο τους μεγάλους. Δεν είναι κακό, έστω και στον δρόμο και σκάνει κάποιος μια νοησία. Δεν πρέπει να αγαπηλίζουμε κανένα τον άρουμε το παραμικρό. Ας μην είμαστε ζώα. Κοντάει λίγο λαιμός μου σήμερα γιατί έχω φουμωρίδια. Μηχανάκι παλιά, τι να κάνω. Καρδίτσα για το χωριό μου με τις παγωνίες, με τα χιόνια, με τα πάντα εκεί κατά πάνω μου, να μην. Εδώ σου είναι 40 πόρου και εδώ σου πούμε δεξιά είναι η λαχανά. Λάδια τσίτρα. Και αυτός εδώ ο δρόμος εδώ αριστερά δεν ξέρω πώς λέγεται. Ζωγράφο. Είδες, καλλιτεχνικός δρόμος. Αφού πατήσαμε ένα εκατομμύριο κουμπάκι για να ξαναδουλέψει η καμερούλα που έχω βάλει πάνω στον Παμπρίζ, ξαναμπήκαμε στα μάξι, στρίβουμε από τη Ζωγράφου. Δεν είναι αδιέξοδο. Όμως δεν ήταν αδιέξοδο. Δεν πειράζει, θα στρίψουμε στον επόμενο αυτόν εδώ. Και ο προηγούμενος όμως όσο ήταν στην Αδάκη δεν ήταν αδιέξοδο. Να βάλουμε. Το παγκόσμιο δεν ήταν ζώνη ασφαλείας. Δεν ξεχνάω ποτέ τη ζώνη. Η θόμηση ήταν αυτός ο δρόμος. Πάμε παλικαριά. Στεριούλες φίλοι προλόγου. Και ένα ωραίο καφέ που έχει ανοίξει εδώ στην κονία. Δεν ξέρω πολύ το συμπαθώ. Σούφλες με την κίνηση την ψησταριά και την έχει φέρει εδώ αριστερά. Τι το έγινε ρε παλικαριά? Βέβαια μου γράφει ότι ο χώρος εξαντλήθηκε γιατί δεν έβαλα κάρτα. Ελπίζω να μην πάθουμε καμία ζημιά και να μας βρίσκει το μπλουτέκι. Και εδώ πάμε στην Ταλιαδούρου. Γεια. Εδώ φτάνουμε στο σούπερ μάρκετ του Γαλαξία. Πολλοί από χωριά που κατεβαίνουν και φοβούνται να παρκάρουν μέσα στο κέντρο παρατάνε τα μάξια τους εδώ δεξιά. Και είναι ένα βοήθημα γενικά. Εντάξει, γιατί άμα είχαμε κάποια δημοτικά πάρκινγκ, κάτι ότι μπορεί να παρκάρει ένα άνθρωπο στα μάξια του να θίασουν τα πόδια μέσα, θα τα άφηνε. Δυστυχώς δεσμευόμαστε αυτή τη στιγμή στο μάρκετ του Γαλαξία.
πολλοί κόσμος. Εκεί πόγει ο πάλι. Και το βοηθάμε τον άνθρωπο με κλείσει. Και καλές τιμές. Κριτικός εδώ δεξιά. Λιάρος, περάσαμε και τα έπιπλα Λούτσου. Ντρούβας, Μανάβης. Αριστερά είναι ο παλιός μου γείτονας, ο κουλιπλός στο μαγαζί και το λέω πολύ 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 καλό παιδί, γαμάτος Κρεοπόλης, ο Ευαγγελόπουλος. Μέχρι εγώ πήγα κέντρο, αλλά δεν σκέφτηκα αυτή τη στιγμή πού θα παρκάρω. Έπρεπε να κοιτάξω νωρίτερα για κάνα μία τρύπα να βάλω το μέσα και να συνεχίσω να πάρω με το χέρι με τραβά, ακούγεται κάτι. Οκ. Θα κάναμε όμως ένα σημείο. Εδώ αριστερά μας είναι το άγαλμα του Καραϊσκάκη και πρωτομή του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Εδώ δεξιά είναι για να στρίψουμε να πούμε στο μαγαζί μας. Αλλά δυστυχώς παρκάρουμε αυτό το κίνητο από να είναι ρίχνουμε αυτό το καιρό και δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε. Κάθομαι να ασχοληθώ όταν έχω το φορτηγό και πρέπει να φορτώ, εκφορτώσω. Εκεί δυστυχώς γίνομαι βάρβαρος. Αλλά δεν γίνεται. Πάμε με τα λιχαριά. Άναψε πράσινο, παιδιά, προχωρήστε. Μην φοβάστε. Με το πράσινο πατάμε αυτό το δεξί, το πετάλ. Λέγεται γκάζι. Δεν το πατάμε σκέτο. Βάζουμε τουλάχιστον και μια πρώτη. Εξήγησε, βάρβαρη. Άνοιξε και τα παράθυρα να έχουμε τους ήχους της καρδίτσας. Δεν είμαστε θορυβόλοι πολύ. Κάνουμε ένα κύκλο. Η ώρα είναι 10 και κάτι, προλαβαίνουμε να περάσουμε λίγο. Sorry, μία η κάμερα την έκλεισα γρήγορα, άνοιξα το κινητό τώρα. Το είχα καβάτσα δίπλα. Φέρει το κινητό τραβάκι χαρότερα. Σαν στυλ άξιο κάμερα ήταν εκείνη εκεί πέρα που δοκίμαζα. Είναι θάνατος. Παρκάρουν και πάνω στις τροχές. Έχει παρκάρει και φορτηγό αριστερά εκεί πέρα που θέλω να στρίψω. Πολύ ωραία. Τέλεια. Ρε παιδιά, μην παρκάρετε πάνω στις τροχές. Το ξέρω ότι θα μου πείτε μια μικρή δουλειά θέλω να κάνω, να πεταχτώ δευτερόλεπτα και να γυρίσω. Να όμως από τα δευτερόλεπτα γίνονται λεπτά οργό ολόκληρα και ή έστω άσε αναμένα τα αλάρμου ότι είσαι κοντά και θα γυρίσεις. Μετά αυτό, τώρα άλλος μπροστά μου δεν το φοράει ο αγρότης. Μπορούσα από την αγρότη, δεν ξέρω αγροτικό, δεν ξέρω αν φαίνεται. Μιλάτε. Εγώ θα πω αριστερά, γιατί θέλεις. Ωραία. Περνάμε ψηστά δίπλα τα κολονάκια. Good. Βρέχει ρε φίλε και άφησα την ομπρέλα στο σπίτι. Είμαι από τους λίγους κομπλεξικούς που μπορεί να έχω όλο το καύσωνα και το 15 Αύγουστο στο Πολ Παγκάζ ομπρέλα. Και σήμερα την άφησα σπίτι. Εντάξει. Ειρωνία. Εντάξει, εγώ μιλάω στην κάμερα. Εννοείται σε εσάς. Και θα με βλέπει ο κόσμος αν μιλάω μόνος μου και θα λέει βλαμμένος αυτό. Και εκείνη σου λέει σήμερα. Έδωσα προτεραιότητα στο ταρίφο που είχε προτεραιότητα. Thank you. Χωράω εδώ, δεν χωράω. Το βάρβαρο του παρκαρίσματος με τον Γιώργο Γαρ. Εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει φωνά να παρκάρουμε. Πάρμα. Και τσακ. Κάνος Έλιος. Δεν είναι εκεί, δεν ξέρω, είναι εκεί στον κόσμο, δεν ξέρω τι είναι. Γιώργο, στην αναζήτηση πάρκινγκ. Νέο παιχνίδι με πολλά μεγάλα κέρδη. Πάρκαρε το αυτοκίνητό σου με δώρο το πάρκινγκ. Μέγας χορηγός, Δήμος Καρδίτσας. Εδώ δεξιά. Δεν είναι γιατί απογορεύω το παρκάρισμα. Εδώ δεξιά είναι μόνο για τα ρυφμάν.
ξαναγυρίζουμε από εδώ. Κάτι, ένα σημείο για να βάλουμε το αμαξάκι μας. Δεν ξέρω να απαγορεύει, δεν επιτρέπεται, εγώ το βάλω πάντως. Έλα ρε φίλε, επειδή είναι λίγο στο πεζοδρόμιο, δηλαδή πειράζει. Να το βλέπεις αμαξημένη, κράτα λίγο απόσταση. Μπορεί να είναι το λίγο ψωλικός, αλλά πρέπει να φλαγόμαστε. Να μπορεί να ξεπαρκάρει και αυτός ο άνθρωπος έτοιμος. Άρκαρα. Μαλαμίτσες. Υδραυλικά ειδηλεύεται, σκουριά. Και ώρα και εργασία και χαρά. Γαρίτος ηλεκτρικά στη βάλβη λοιπόν. Για να παρκάρεις είναι λίγο βασανό. Δεν ήθελα να το βάλω το αμάξι πάνω στο πεζόδρομο σήμερα. Αλλά καλό Σαββατοκύριακο και συνεχίζουμε αργότερα με ένα gaming. Θα παίξουμε Warface μαζί με τον... έχει ένα περίεργο, θα το πω, Envoid και τον Καράφλα. Και θα πάρουμε τηλέφωνο και τον Θωμά του Πατσί.